Πρώτη θέση ανάμεσα στις κακές ειδήσεις του 2021 έχουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Από ό,τι φαίνεται, στα κέντρα ισότητας των φύλων που υπάρχουν στην Κρήτη, περισσότερες γυναίκες φέτος από κάθε άλλη χρονιά ζήτησαν βοήθεια με κάθε τρόπο και ανέφεραν αυτά τα περιστατικά βίας τα οποία είχαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο της καραντίνας είχαμε περίπου τετραπλασιασμό των καταγγελιών στο περίφημο 15.900. Δηλαδή τη γραμμή η οποία καταγγέλλονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η καταγραφή των περιστατικών αυτών μπορούμε να το συζητήσουμε ιδιαίτερα τι σημαίνει αυτή η αύξηση της καταγραφής, αλλά ειδικά για το φαινόμενο αυτό θα επαναλάβω για πολλωστή φορά αυτό που είναι πλέον τεκμηριωμένο και σε διεθνή κείμενα, ότι η ενδοοικογενειακή βία, η βία κατά των γυναικών είναι ένα δομικό κοινωνικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε σε πάρα πολλές κοινωνίες. Τη χρονιά που μας πέρασε, 17 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια αντρών, συντρόφων, συζύγων, παιδιών, ανθρώπων που κάποτε ορκίστηκαν πως τις αγαπούσαν. Αυτό που είναι τραγικό στις καταστάσεις στις δολοφονίες γυναικών από συντρόφους και συζύγους και μέλη της οικογένειας θα πω, είναι ότι στις κακοποιητικές σχέσεις είναι ένα ενδεχόμενο. Ο φόνος είναι ένα ενδεχόμενο, δυστυχώς. Οι σχέσεις οι κακοποιητικές είναι μακροχρόνιες. Και σκεφτείτε επίσης ότι στις περισσότερες από αυτές, πάλι όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες από αυτές τις τραγικές καταλήξεις, οι γυναίκες είτε είχαν φύγει από αυτή τη σχέση, ή θέλανε να φύγουν και το είχαν δηλώσει, ή προσπαθούσαν. Επομένως, είναι μια κατάληξη που θα πρέπει να την έχουμε ως ενδεχόμενο, να την ξέρουμε ως κοινωνία ως ενδεχόμενο. Γι' αυτό ανέφερα και πριν από λίγο ότι είναι σημαντικό να πιστεύουμε και να ακούμε τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Από κοντά και η κακοποίηση ηλικιωμένων. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, γεννήτωρες υποφέρουν στα χέρια των παιδιών και των φροντιστών τους. Με βάση πανελλήνια έρευνα, φαίνεται ότι 1 στα 6 άτομα άνω των 60 ετών έχει βιώσει κάποια μορφή κακοποίηση κάποια στιγμή στη ζωή του. 2 στους 3 φροντιστές έχουν δηλώσει οι φροντιστές ηλικιωμένων εννοώ, έχουν δηλώσει ότι κάποια στιγμή έχουν κακοποιήσει με κάποιο τρόπο βεβαίως τον ηλικιωμένο τον οποίο πρόσεχαν. Αυτό βεβαίως είναι σε ελεύθερη αύξηση κατά την περίοδο του COVID. Πρέπει να είμαστε όλοι αμήλικτοι σε αυτά τα φαινόμενα και η νομοθεσία που φαίνεται ότι βελτιώνεται, αλλά κυρίως πρέπει να είμαστε αμήλικτοι όλοι μας σε όλα τα φαινόμενα βίας από όποιον αποέχονται για όλους τους ανθρώπους. Και μπορεί το τελευταίο διάστημα να αυξάνονται τα νομικά όπλα κατά της έμφυλης βίας και της κακοποίησης, ωστόσο οι όποιες παρεμβάσεις είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν αφετηρία την ίδια την κοινωνία και κυρίως τη νέα γενιά. Αυτό που πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε είναι την παιδεία στα παιδιά, την παιδεία τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, και μιλώ για αγόρια δεδομένου ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι άντρες είναι οι θύτες, τα κορίτσια είναι τα θύματα. Να προστατεύσουμε την κόρη μας εκπαιδεύοντάς τη, λέγοντάς της ότι της αξίζει καλή συμπεριφορά και μεταχείριση. Δεν έχει υποχρέωση να δεχτεί κακές συμπεριφορές και έχουμε επίσης υποχρέωση να εκπαιδεύσουμε το γιο μας, τον αδερφό μας, δεν ξέρω ποιον άλλον, ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές. Δεν του αξίζει εκείνου ως προσώπου να κάνει τέτοια πράγματα. Υποβιβάζει τον εαυτό του. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να εμφυσίσουμε τόσο στα χώρια λοιπόν όσο και στα κορίτσια την ικανότητα και τη δυνατότητα της ενσυναίσθησης. Η ενσυναίσθηση, ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική ικανότητα που μπορούμε να έχουμε να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, να καταλαβαίνουμε δηλαδή το πώς αισθάνεται το άλλος.